Καλημέρα και εμένα, από μένα, καλώς ήρθατε. Θα γνωρίσουμε από κοντά ένα φυτό που το βλέπουμε καθημερινά στη φύση, ειδικά τώρα την άνοιξη, και δεν ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για την υγεία μας και κυρίως προληπτικά. Τα βότανα λειτουργούν προληπτικά και μας βοηθάνε να ενισχύσουμε και το σώμα και το νου και την ψυχή, την ηρεμία. Η καλέντουλα, η οποία είναι γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων στην λεκάνη της Μεσογείου και κυρίως εδώ στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο, χρησιμοποιεί το Εβραίος και αντικαθιστούσε το σαφράν. Το σαφράν το ξέρετε όλοι που το χρησιμοποιούμε στη μαγειρική για να δώσουμε χρώμα και γεύση στα φαγητά. Το 12ο αιώνα περίπου άρχισε να καλλιεργείται η καλέντουλα και στα σπίτια, στις αυλές των σπιτιών, για να φέρει ευημερία, καλή τύχη, και θεωρείται μάλιστα ότι ακόμα και μόνο να τη δεις οπτικά βοηθάει την όραση. Βελτιώνει δηλαδή την όραση, αλλά και προκαλεί γαλήνη και ηρεμία, ηρεμεί το πνεύμα. Είναι πάρα πολλά πράγματα που θα πούμε τώρα, τα οποία δεν τα ξέρουμε, και βλέποντας το φυτό γύρω μας θεωρούμε ότι είναι ένα παράσιτο, και ως παράσιτο αντιμετωπίζεται στις αγροτικές περιοχές, ελαιώνες, όπου είναι καλλιεργήσιμη η γη, το κόβουν και το πετάνε ως μη χρήσιμο. Εμείς λοιπόν θα πούμε βασικές ιδιότητες που έχει το φυτό αυτό. Πάρα πολλοί ασχολήθηκαν στη διάρκεια των πολέμων με την καλέντουλα, την οποία χρησιμοποίησαν για τραύματα, και για να πλύνουν τραύματα και για να επουλώσουν τραύματα, και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να αντιμετωπίσουν βροχικά προβλήματα που είχαν οι στρατιώτες που ήταν στα βουνά και σε άσχημες καιρικές συνθήκες. Έχει διαπιστωθεί λοιπόν ότι η καλέντουλα, η οποία να σας τη δείξω κιόλας, είναι αυτό εδώ το φυτό, το βλέπετε παντού, ακόμα και σε άκρες των δρόμων, γιατί βγαίνει σε χαμηλό υψόμετρο, γίνεται μέχρι 30-40 εκατοστά, και είναι η καλέντουλα των αγρών αυτή, που βγαίνει Φεβρουάριο, τέλη Φεβρουαρίου, Μάρτιο, εξαρτάται πάντα από τις καιρικές συνθήκες. Εμείς αυτό που χρησιμοποιούμε είναι το άνθος της καλέντουλας. Εδώ βρίσκονται όλες οι θεραπευτικές της ιδιότητες. Χρησιμοποιούμε πολλές φορές και τμήμα του μύσου ή των φύλων, γιατί έχει και αυτό τις ίδιες θεραπευτικές ιδιότητες, αλλά υπιότερες, πιο ελαφριές ιδιότητες. Τι έχει τώρα, τι κάνει η καλέντουλα, τι ιδιότητες έχει? Έχει αντιμικροβιακές, μυκητοκτόνες, έχει αντιφλεγμονώδεις, γι' αυτό κιόλας χρησιμοποιείται πάρα πολύ σε φλεγμονές του πεπτικού. Είναι αντιϊκό, που σημαίνει ότι καταπολεμά τους ιούς και τις ιώσεις, άρα ενισχύει το ανοσοποιητικό. Έχει δυνατότητα να ισορροπεί τις γυναικείες ορμόνες, τα ιστρογόνα, και να ρυθμίζει έτσι την έμεινο ρύση, και επίσης και τους πόνους. Τα μάτια, χρησιμοποιείται για τα μάτια. Βοηθάει, όπως είπαμε, στην όραση, βοηθάει στους μαύρους κύκλους που κάνουμε στα μάτια, βοηθάει στην ακμή πάρα πολύ, θεωρείται ίσως από τα καλύτερα για το δέρμα, για τις δερματοπάθειες, και θα πούμε με ποια μορφή το χρησιμοποιούμε. Να σας πω λοιπόν ότι εκτός από την καλέντουλα αυτή που βλέπετε εδώ, υπάρχει η καλλιεργημένη, όπως είπαμε, η οποία είναι μεγαλύτερη και μοιάζει σαν μαργαρίτα. Αυτή βγαίνει Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, και έχει ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες. Βέβαια, εμείς που ασχολούμαστε με τις εναλλακτικές θεραπείες θεωρούμε ότι ό,τι βγαίνει αυτούσιο από τη φύση
και δεν είναι καλλιεργημένο και δεν έχει επέμβει ανθρώπινο χέρι, και με τη βοήθεια του ήλιου μας δίνει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, πολύ καλύτερα από καλλιεργημένα, από τις καλλιεργημένες καλέδουλες. Αυτή είναι έτσι μία άποψη. Επιστημονικά θεωρείται ότι έχουν τις ίδιες ιδιότητες. Ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο να πούμε για κάποια βασικά προβλήματα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Μία κατηγορία προβλημάτων είναι προβλήματα του πεπτικού συστήματος. Δηλαδή, λέγοντας πεπτικό σύστημα, εννοούμε στομάχι, περιλαμβάνουμε στο πεπτικό και το σηκώτη και τη χολή, γιατί είναι σπουδαία η δράση του στην αποτοξίνωση. Και τώρα που μπαίνουμε στην άνοιξη, είναι πολύ ωφέλιμο να κάνουμε μία θεραπεία αποτοξίνωσης για το σηκώτη, και ενδείκνυται πολύ το έγχυμα της καλέντουλας.